στο 11,2% καταγράφει την ανεργία τον Απρίλιο η Ελστάτ, με τους ανέργους να ανέρχονται σε 527.706 άτομα. Στις γυναίκες το ποσοστό ανήλθε στο 15% από 16,8% τον Απρίλιο πέρυσι και στους άνδρες σε 8,3% από 9,6%. Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στις ηλικίες 15 έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 27,4% από 32,3% τον Απρίλιο του 2022 και στην ομάδα 25-74 ετών σε 10,3% από 11,7%. Και δίνω όλα αυτά τα στοιχεία γιατί θα μας είναι χρήσιμα και στην πορεία της συζήτησης ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και με την οικονομική πολιτική και αυτά τα οποία έχουμε και με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο 4,1% λέει η άλλη είδηση, μειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάη από 4,5% τον Απρίλιο. Είναι στοιχεία τα οποία δίνει η Eurostat και λέει στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 6,1% από 7% τον Απρίλιο. Στον αντίποδο ωστόσο οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 9,8% έναντι αύξησης 9,6% τον Απρίλιο. Και αναφέρει, προσέξτε, και νομίζω κύριε Μαμουλάκη καλημέρα σας, ότι καλημέρα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ζάχαρη, ψωμί είναι δυσβάστακτο για όλους, αλλά εγώ το εννοώ για με την συζήτηση. Ζάχαρη, ψωμί, τυρί, γάλα, λάδι, πάσης φύσεως, λιπαρά και αυγά είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση τον Απρίλιο. Παρόμοια εικόνα και το Μάη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Στην Ευρώπη το πλήρες φρέσκο γάλα αυξήθηκε κατά 25%, τα αυγά 22,7% και το λάδι μαζί με τα λιπαρά 14,9% σε σχέση με την ετήσια βάση αύξησης για τα ίδια προϊόντα. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση κατά 86,1% στη ζάχαρη στην Εσθονία, κατά 71,7% στη Γερμανία και κατά 67,1% στην Πολωνία. Το ψωμί έφτασε στο δυσθεώρητο συν 52,9% στην Ουγγαρία, με το τυρί την ίδια ώρα να αυξάνεται κατά 51,4%. Συγγνώμη, ποιος μπορεί να ζήσει? Νομίζω ότι οι συνθήκες πλέον είναι πάρα πολύ δυσμενείς, κυρία Δουργεράκη. Και μάλιστα στη χώρα μας πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το αρνητικό σημείο να είμαστε η τέταρτη αγοραστική, οι πολίτες της χώρας μας να έχουν την τέταρτη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο πλέον καθιστά μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη να βιώσεις και στην Ελλάδα. Βεβαίως το φαινόμενο είναι ευρωπαϊκό, είναι εξωγενές, αλλά νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα στη χώρα μας. Άλλωστε οι μισθοί δεν είναι μισθοί Ευρώπης. Οι μειώσεις είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα βασικά είδη διατροφής και πολύ καλά κάνετε και φύγετε αυτό το κρίσιμο παράγοντα, γιατί έχουμε πληθωρισμό και αυξήσεις παντού, αλλά αυτό που συμβαίνει στα βασικά είδη διατροφής, που είναι το κρίσιμο και σε κοινωνικό επίπεδο αν θέλετε, είναι πάρα πολύ προβληματικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μείζον της υπόθεσης, διότι με τα ΠΑΣ δεν λύνεται το πρόβλημα. Όταν έχεις αγοραστική δύναμη του Έλληνα να είναι στις τελευταίες θέσεις στις ευρωπαϊκές, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε, και κακώς, πολύ κακώς δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό, δεν δίνει ιδέωση σημασία, βλέπετε, στον μέσο πολίτη, αλλά θα έπρεπε να έχει ενισχύσει την αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Τώρα, βέβαια, το ερώτημα είναι πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι μια απλή κουβέντα το απλά αυξάνεται ένας μισθός, καθαρά μισθός. Υπάρχουν τόσα άλλα από πίσω. Είναι η ίδια η αγορά εργασίας, είναι η ενίσχυση της εργασίας, αλλά μιας που αναφερθήκατε στα ΠΑΣ, εγώ θα το πω και ας τσατιστείτε εσείς, στην την προτελευταία δόση του Market Pass, συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ, πιστώνει έως την προσοχή Τρίτη το Υπουργείο Οικονομικών 645.000 οι δικαιούχοι. Η πληρωμή αφορά μόνο τους δικαιούχους της άειλης ψηφιακής κάρτας, σημειώνει, καθώς οι υπόλοιποι που είχαν επιλέξει κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό έχουν ήδη λάβει ολόκληρο το ποσό της επιδότησης. Πώς μπορεί λοιπόν όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα να ανασχεθεί, κύριε Μαμουλάκη? Με συγκεκριμένα μέτρα που η ίδια η Κομισιόν έχει προτάξει στην εργαλειοθήκη της.
Αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με απλά λόγια, είναι το εξής. Τα μέτρα και τα ΠΑΣ δεν λύνουν το πρόβλημα ότι σοκαλπάζουν οι τιμές των βασικών είδων διατροφής. Άλλο σας ξαναλέω, τέταρτη χαμηλότερη δύναμη, η χώρα μας είναι τέταρτη χαμηλότερη στην αγοραστική δύναμη των πολιτών της στην Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να μειώσουμε από τα πάνω τις τιμές των τροφίμων. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Μειώνοντας το φόρο προστιθέμενης αξίας σε χαμηλά, πολύ χαμηλά επίπεδα, στα χαμηλότερα που προτείνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λέμε με απλά λόγια. Η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Παρακαλώ. Η Κομισιόν το προτείνει αυτό. Αλλά την ίδια ώρα μην ξεχνάμε ποιο είναι το χρέος μας και ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Και όταν είναι να πληρώσουμε τις δόσεις μας κλπ., εκεί δεν σηκώνουν πολλά-πολλά. Λένε ότι πρέπει και στην ώρα μας να είμαστε εντάξει και να πληρώνουμε. Ναι, σωστά. Έχουν πολύ αυστηρές νόρμες και κανόνες. Αλλά εδώ τι λέμε για την Ελλάδα? Λέμε ότι για να μπορέσουμε λίγο να απομειώσουμε αυτή την ακρίβεια, να την ανασχέσουμε, είναι υποχρεωτικό σχεδόν, είναι επιβεβλημένο να μειώσουμε οριζόντια το ΦΠΑ. Διότι όσο αυξάνει ο πληθωρισμός, αυξάνει και το ΦΠΑ του προϊόντος, τη διατροφής. Άρα δεν είναι δυνατόν να αρνείται πεισματικά ακόμα και τώρα η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο να μην το κάνει. Και ξέρετε κύριε Δουλγεράκη, σωρεύει μηνιαία και ετήσια. Μόνο το 2022 εισπράχθησαν από το ελληνικό δημόσιο, από τους πολίτες, από όλους μας, 6 δις παραπάνω από τα προβλεπόμενα έσοδα, και αυτό προήγεται από το ΦΠΑ. Αυτή η ακρίβεια σε συνδυασμό με την άνοδο και του ΦΠΑ στα προϊόντα είναι ο πιο άδικος και έμεσος φόρος. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα. Μισό λεπτό, κύριε Μαμουλάκη. Εσείς έχετε δίκιο και εγώ έχω δίκιο και όλοι μας έχουμε δίκιο ως πολίτες. Όταν έχουμε μισθούς στα τάρταρα και τέτοιες μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, διότι ο πληθωρισμός πέφτει, τα υπόλοιπα ανεβαίνουν. Αλλά ξέρετε, έρχονται εδώ και σου λένε ότι ξέρετε, αν εμείς μειώσουμε το ΦΠΑ, αν εμείς μειώσουμε τον ειδικό φάρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί ξεχνάμε την αγορά καυσίμων. Εάν τέλος πάντων από το τέλος του χρόνου σταματήσουν και οι επιδοτήσεις στην ενέργεια, πραγματικά να ρωτιέμαι, θα ανάβουμε λάμπες και λαμπίτσες για να μπορούμε να φωτιστούμε? Και δεν το λέω για να γίνω γραφική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, διότι τα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγουν. Αλλά σου λένε, μα από την άλλη, αν εσύ δεν πληρώσεις, εγώ δεν θα έχω λεφτά στο ταμείο για να σου δίνω ακόμα και αυτά τα ΠΑΣ. Πείτε μου αυτό το γόρδιο δεσμό ή το φαυλοκύκλο, πώς θα τον λύσουμε? Αυτός ο γόρδιος δεσμός εξάρτησης των πολιτών να περιμένουμε το σταγονόμετρο, το καλό πατερούλι εντός εισαγωγικών, δηλαδή την πολιτεία, το κράτος, για να δώσει κάποια μερικά ευρώ, αυτή είναι μια συνθήκη που συντηρητικοποιεί τον κόσμο. Γίνεται εσκεμμένα για να μπορέσουν να εξαρτώνται οι πολίτες από το κράτος, από την κάθε κυβέρνηση εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας. Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες ελέγχου σε όλους αυτούς που δημιουργούν υπερκέρδη και δημιουργούν συνθήκες εσχορκέρδειας. Είστε πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφος, βλέπετε το τι συμβαίνει ειδικά τώρα με τα καρτέλ. Δεν έχει προηγούμενο. Είναι σαν να έχει κλείσει το μάτι η κυβέρνηση σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες του χώρου, σε διάφορα επικείμενα, το οποίο σημαίνει, τι συμβαίνει με τα δηληστήρια πια? Σήμερα η βενζίνη στην Ολλανδία είναι 1,28, όταν ο μισθός στην Ολλανδία είναι 2,200. Και εδώ φλερτάρουμε πάλι με τα 2 ευρώ, έπεσε λίγο πριν τις εκλογές προφανώς για να προσελκύσει κόσμο. Τώρα πάλι ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης. Η βενζίνη, το λέω ένα παράδειγμα, να ακούσουν οι ακροατές μας. Υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από αυτό που συμβαίνει? Να φεύγει από το δηληστήριο της Ελλάδος και να πηγαίνει στην Κύπρο το καύσιμο και τελικά στην Κύπρο να είναι πολύ χαμηλότερο, σε 1,40. Είναι πράγματα τόσο απλά. Δεν υπάρχει έλεγχος και σκοπίμως δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν νοείται διαφορετικά. 1,5 ολόκληρο έτος και αυτή η κατάσταση. Και σωρεύουν υπερκέρδη. Μαζεύει και το κράτος τα δικά του, πέραν των επιχειρηματιών και των λίγων αυτών ισχυρών ομίλων, και δίνει, στάζει που λέμε μερικά ευρώ στους πολίτες που έχουν ανάγκη και τους εξαρτά. Τους δημιουργεί μια σχέση ισχυρής εξάρτησης για να υπάρχει και η ανάγκη την ώρα της κάλπης. Και αυτό πολιτικά και κοινωνικά δεν είναι ηθικό, είναι ανήθικο. Αυτό συμβαίνει σε κράτη, και αυτό το καλή αρέσκεται και ο κ. Όρμπαν στην Ουγγαρία. Τα άλλα κράτη γίνονται διαφορετικά. Δείτε την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τι κάνουν? Το κράτος έχει την πολιτεία και ελέγχει.
τους παραγωγούς ενέργειας, τη διήλυση, το καύσιμο. Και τους επιβάλλει συγκεκριμένους. Το κράτος είναι παρεμβατικό, έχει ρόλο ισχυρό. Δεν είναι τροχονόμος. Πρέπει ωστόσο να αποφασίσουμε ποιος ασκεί την πολιτική και την οικονομική πολιτική. Διότι ξέρετε, προεκλογικά πολλά λέγονται, αλλά μετεκλογικά άλλα βλέπουμε. Διότι από τη μία λέμε ότι ξέρετε, έχουμε φύγει από την υψηλή εποπτεία, όμως κρύβουμε κάτω από το χαλί ή δεν λέμε τέλος πάντων ότι ξέρετε νομοθετική ρύθμιση υπάρχει για τις υποχρεώσεις μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα μνημόνια. Δεν χρειάζεται να το λέμε, τα υπόλοιπα είναι αερολογίες, και την ώρα που γίνονται όλα αυτά και δίνονται όλα αυτά σε παροχές, τώρα θέλετε να τα πείτε πας, θέλετε να τα πείτε όπως θέλετε να τα πείτε, έρχεται από πάνω το καμπανάκι της Κομισιόν και λέει ξέρετε για πηγαίνετε λίγο και σε εκείνο το κόψιμο των επιδοτήσεων που λέγεται ενέργεια κλπ. Και από τέλους του χρόνου, ακούσατε να σας το λέω, γιατί αν το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, τώρα έρχεται και η κυρία Λαγκάρ, το είδα σε κάποιο site, να μεταδίδεται από διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο, ότι έρχεται η κυρία Λαγκάρ και λέει, προσέξτε, μαζευτείτε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιδόματα. Για πείτε μου. Βέβαια. Και είναι και λογικό. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και το πλήρωμα του χρόνου να σφίξει λίγο αυτή η χαλαρότητα που υπήρχε στην Ευρώπη. Τι λέει η κυρία Λαγκάρντ, βλέπει κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ναι, όπως εδώ στην Ελλάδα, να έχουν αυτή την τακτική. Αντί δηλαδή να επιβάλλουν στους μεγάλους φιλοδοξιακούς ομίλους κανόνες και αυστηρό πλαίσιο και έλεγχο, σου λέει δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εν παραδείγματι, κυρία Δουργεράκη, στη χώρα μας. 2022, 3,5 δις υπερκέρδη οι 6 εταιρείες ενέργειας και 2,5 δις υπερκέρδη οι εταιρείες διοίκησης. Προσέξτε, μόλις 3, μισό λεπτό. Είναι 6 δισεκατομμύρια υπερκέρδη παραπάνω. Ωραία. Και η κυρία Λαγκάρτ βαράει το καμπανάκι για να φορολογεί τους μεγάλους, αλλά εμένα μου το μεταφράζουν ότι πρέπει να φορολογούμε εγώ. Όχι, όχι. Η κυρία Λαγκάρτ βλέπει το δημοσιονομικό εκτορχιασμό των κρατών μελών, αυτών των κρατών μελών που συνεχίζουν αυτή την τακτική, που αντί να φορολογούν τους πολύ ισχυρούς, τους κλείνουν το μάτι και δίνουν μερικά πας στον κόσμο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δημοσιονομικοί εκτορχιασμοί σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό είναι το πρόβλημα από την πλευρά της. Αλλά προσέξτε, έλεγα το εξής. 6,1 δις, 3,5 λοιπόν δις υπερκέρδη στην ενέργεια, 2,5 δις από τη δίληση, από το καύσιμο. 6 δις υπερκέρδη. Θυμάστε τι έλεγε ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στην ενέργεια και στο καύσιμο. Τον πείσαμε επιτέλους μέσω της ΡΑΕ και του ΑΔΝΕ, με τα επίσημα στοιχεία αυτά που σας αναφέρω, τα 6,1 δις, και πρέπει να τα φορολογήσουμε 90%. Εκεί δεν τρέμει το χέρι του. Πώς θα πάει να φορολογήσει αυτούς που τον στηρίζουν τόσα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, έχει εισπράξει μόλις 350 εκατομμύρια από τα 5 δις που θα πρέπει να εισπράξει. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πέσουν στην κοινωνία και να υπάρξει η ανάσχεση, να πρημοδοτηθεί η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να απομειωθούν και να αναπτυχθούν τα πάντα και να αναπτυχθεί ο πληθωρισμός. Δεν το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν μπορεί? Γιατί εξαρτάται από αυτούς τους ολιγοπωλιακούς ομίλους? Γιατί με αυτούς, αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις με τις οποίες καίγεται και θέλει να τη βοηθάει συνεχώς. Αυτό που συμβαίνει με την επιδότηση είναι ανεπτυγμένο, δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη. Που έρχεται το κράτος και επιδοτεί, υποτίθεται, τον λογαριασμό στην ενέργεια. Δεν το επιδοτεί σε εμάς. Εμείς δεν εισπράττουμε τίποτα. Οι εταιρείες ενέργειας είναι που εισπράττουν, έχοντας αυθαίρετα βάλει μια πάρα πολύ ψηλή τιμή. Μέχρι πότε τώρα έχει πέσει μετά τη λαϊκή κατακραυγή. Αλλά ακόμα και τώρα είναι σε ψηλά επίπεδα. Κοιτάξτε, κύριε Μαμουλάκη, υπάρχουν αρκετά παράδοξα ή ανεξήγητα κατά κάποιους. Από τη μία, η φορολόγηση, η υπερφορολόγηση, αυτά που έχουν γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτά που έχουν γίνει με τους αγρότες, με τις οφειλές τους στον ΕΦΚΑ, το ότι κάποιοι άνθρωποι, όχι κάποιοι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι από 800.000, όπως μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Λεκάκης, βρίσκονται εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νοσηλείας. Από χθες. Παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας και λέει ότι ξέρετε, το Υπουργείο Εργασίας, ότι ξέρετε, θα πάτε στις δημοσίες δομές υγείας και δεν θα σας λείπει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πώς θα πάνε, κύριε Δουγεράκη, πώς θα πάνε οι άνθρωποι που θέλουν ραντεβού 6 μήνες για να κλείσουν τη δημόσια δομή υγείας
Συζητούσαμε ελεύθερους επαγγελματίες εχθές, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αξίζει για το χάρη του διαλόγου. Ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως και εγώ, ελεύθεροι. Δεν μπορείς να πας σε δημόσια δομή υγείας ή να εξυπηρετηθείς και να πάρεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή κάλυψη. Μα κανένας ανασφάλιστος ούτως ή άλλως. Αυτή είναι μια ρύθμιση που ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε και έφερε στη χώρα να υπάρχει δημόσια δομή και να υποστηρίζει τους χιλιάδες ανασφάλιστους. Αλλά εδώ το ζήτημα ποιο είναι? Ότι δεν μπορείς να πας στον γιατρό σου. Οι 800 και πλέον χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες από πρώτη του μήνα, καλό μήνα και όλο τον κόσμο, από χθες δεν μπορούν, δεν έχουν πρόσβαση. Αυτό είναι κάτι αδιάψευστο, είναι κάτι δεδομένο. Και αυτό έγινε διότι η κυβέρνηση δεν αμέληξε. Δεν ήθελε, δεν έχει σημασία, δεν ανανέωσε και 31 Πέμπτου έληξε το πλαίσιο προστασίας. Αυτό λέμε. Άρα είσαι ανασφάλιστος ή δεν μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές σου στον ΕΦΚΑ. Τελείωσε. Δεν έχεις πρόσβαση. Θα πρέπει να υπολογίσεις και να ποντάρεις το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο μετά από 6 μήνες ίσως καταφέρει να πάρεις ένα φάρμακο. Δεν είναι αυτή η λύση. Αυτό είναι επικίνδυνο και για την κοινωνική συνοχή και για την υγεία. Προσέξτε, θα μπορούσε να έχει προχωρήσει, να πάμε στο θετικό λόγο, να έχει προχωρήσει στη λογική που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018 προχωρήσαμε. Τι κάναμε? Ένα γενναίο κούρεμα της βασικής οφειλής για 120 δόσεις. Να μπορέσει να πάρει την ασφαλιστική ενημερότητα ελεύθερης επαγγελματίας και να έχει η ιατροφαρμακευτική κάλυψη συνολικά. Αυτό λέμε. Αλλά βλέπετε, σε αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους πολλούς, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Ωραία. Να το προχωρήσω λίγο και να το κάνω ακόμα πιο αυστηρό αυτό το πλαίσιο. Από τη μία, η φορολόγηση. Αυτή η βαβέλ με τις δηλώσεις των στελεχών όλων των κομμάτων. Δεν θέλω να μείνουμε σε ονόματα, αλλά μένω μόνο στο πλαίσιο αυτό το αυστηρό που λέει ότι ακούς από στελέχη κομμάτων διαφορετικά πράγματα σε όλη με την γκάμα της οικονομικής πολιτικής. Τώρα, αν από τη μία στιγμή, από τη μια ως άλλοθη βρίσκεται η παρερμηνία ή αν από την άλλη επικαλούνται ότι κάποιο σαρδάμ έγινε και δεν το καταλάβατε καλά, εντάξει, να το κρατήσω. Πείτε μου κάτι, με βάση ωστόσο όλα αυτά τα οποία λέτε αυτή την ώρα, βλέποντας ότι και η δική σας η ατζέντα σε ό,τι έχει να κάνει μπροστά με την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου έχει αλλάξει και έχει πάει σε πιο γήινα για τη δική μας την τσέπη και αυτά τα οποία μας απασχολούν πολύ πολύ περισσότερο. Πείτε μου, από τη στιγμή που λέγονται όλα αυτά που λέγονται, από τη στιγμή που εγώ κάνω κριτική, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, εσείς ακούτε και λέτε όλα αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο, πώς εξηγείτε αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία? Διότι την ώρα που διαμαρτύρεσαι ψηφίζει στη Νέα Δημοκρατία. Για πείτε πώς εξηγείτε όλο αυτό πολιτικά. Το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, κ. Δουργεράκη, έχει συγκεκριμένα αίτια που έφτασε σε αυτό το παράδοξο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι φυσιολογικό και ήταν πολλών παραγόντων. Μα δεν αλλάζει η καθημερινότητα από τις 21 του Μαΐου μέχρι σήμερα ή πριν από 21 του Μαΐου μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και το λέω, γι' αυτό και το ρωτώ. Ναι, όχι, προσπαθώ να ερμηνεύσω καταρχάς τι συνέβη την 21η Μαΐου και ποια είναι η αλλαγή τακτικής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για τις 25 του Ιουνίου. Αυτό λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος πράγματι, παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση σίγουρα δεν είναι η καλύτερη κυβέρνηση που έχει περάσει από τον τόπο, το λέω κομψά, κατά την άποψή μας είναι η χειρότερη για πολλούς λόγους. Αλλά όμως έχει κουραστεί ο κόσμος. Μετά από 10 και πλέον χρόνια μνημονίων, ανέχειας, πίεσης, έψαχνε διακαώς να βρει ένα θετικό λόγο. Ένα αφήγημα το οποίο να του κάνει γκέλ στα αυτιά που λέμε. Αυτό λοιπόν το πανάκριβο επικοινωνιακό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη με τους Αμερικάνους επικοινωνιολόγους, τον κ. Γκρίνμπεργκ και τα πολλά εκατομμύρια που ξοδέψανε, έπιασαν τόπο. Εμείς δυστυχώς πήγαμε ένα αφήγημα το οποίο μιλούσε για τη δικαιοσύνη, μιλούσε για τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν στο κράτος δικαίου της χώρας μας, αλλά αυτό δεν ασχολήθηκε. Το ήξερε. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν παίζουμε με τις λέξεις, και οι λέξεις οι δικές σας ήταν διαφορετικές στο κεντρικό σας σύνθημα ή οι λέξεις της Νέας Δημοκρατίας διαφορετικές στο δικό του σύστημα, το ποσοστό αυτό της Νέας Δημοκρατίας και την μεγάλη χασούρα σε εσάς, αυτό το οφείλει η Νέα Δημοκρατία στους Αμερικανούς επικοινωνιολόγους, γιατί εμείς δεν τους είδαμε και πάρα πολύ, αλλά
αλλιώς το μετράμε στο χωριό, στην πόλη, στη συνοικία, στη γειτονιά, κάθε μέρα το αποτέλεσμα της δικής μας της ζωής και των δικών μας των δυσκολιών. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της χρήσης των πανάκριβων αυτών επικοινωνιολόγων των πολλών εκατομμυρίων, παρένθεση, από ένα κόμμα που χρωστάει το ίδιο 400 εκατομμύρια και δεν εξυπηρετεί καν τα δάνειά του. Και δεν τα κουρεύει βέβαια, γιατί θα τους πάρει χαμπάρι ο κόσμος και θα ζητάει κούρεμα και για τους ίδιους. Το τονίζω αυτό γιατί δείχνει πάρα πολλά και αφορά, και επειδή στην πολιτική πρέπει να είμαστε καθαροί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα καταχρεωμένο κόμμα με θαλασσοδάνεια, μπαταχτσίδων ουσιαστικά, οι οποίοι όμως έχουν καταφέρει τον τρόπο τους και έχουν ξεγελάσει την ελληνική κοινωνία και συνεχίζουν απτόητοι χωρίς να πληρώνουν και να συνεχίζουν να δανείζονται. 7 εκατομμύρια ξόδεψαν μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Γεράκη, Νέα Δημοκρατία, το τελευταίο μήνα. 7 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρήκε αυτά τα χρήματα, που δεν έχει καν να πληρώσει τα δάνειά της, που το μισό υπουργικό συμβούλιο χρωστάει 12 εκατομμύρια. Το λέμε πολύ ήπιο τρόπο και σκρίνει ο κόσμος. Τώρα δεν είναι όμως βέβαια κοινωνικό χαρακτηριστικό. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί σας είπατε ότι κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μισό λεπτό και να το πω γιατί πρέπει να τα πούμε αυτά. Να το πείτε. Κάναμε και λάθη. Φέρετε προηγουμένως τις τελευταίες εβδομάδες πώς πήγε ο κόσμος στην κάλπη με το 25% των πολιτών αναποφάσιστη. Πήγε στην κάλπη έχοντας τον μπαμπούλα του Κατρούκαλου πάνω από το κεφάλι. Μια άστοχη δήλωση η οποία μεγενθύνθη σαν μεγενθυντικός φακός και κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα μέχρι και την ημέρα εκείνη την Κυριακή των εκλογών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό βέβαια στοιχίζει. Όταν σπέρνεις φόβο, όπου πολύ έντεχνα το επικοινωνιακό κτίριο της και έλυσης έσπηρε φόβο στους πολίτες, φοβούμενοι ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα τους φορολογήσει παραπάνω, λες και είχε καμιά επιδίωξη ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό που συνέβη τα χρόνια 15-19 ήταν γιατί κάποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα και έπρεπε να θεωρηθούν οι πόροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά λοιπόν τα λάθη. Φυσικά και εμείς ανανεώσαμε ίσως τη βάση του κόμματος νωρίτερα, δεν έγιναν κινήσεις πολλές. Όμως να σας πω κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο, γιατί συμμετέχω σε αυτή την εκλογική επιτροπή που συστάθηκε πριν από 6 μέρες υπό τον Τσίπρα. Φαντάζομαι το έχετε καλύψει εσείς δημοσιογραφικά. Αυτή ουσιαστικά η επιτροπή που απαρτίζεται από 20 εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά ήδη. Μέσα στο επόμενο διάστημα, στο επόμενο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και επισήμως το σλόγγαν με τον οποίο θα κινηθούμε. Αυτό είναι το προεκλογικό αγώνα. Άλλωστε, οι κάλπες είναι άδειες. Ξεκινάμε με δυναμική και όρεξη να κάνουμε ένα πολύ καλύτερο σκορ, να πάρουμε που λέμε ένα rebound, ώστε να αποκρούσουμε αυτή την πολύ κακή εξέλιξη που είχαμε το Μάιο και τον Ιούνιο να έχουμε μια πολύ καλύτερη απόδοση. Αυτός είναι ο στόχος μας, όσο μπορούμε παραπάνω. Να έχουμε μια δυναμική δηλαδή ανατροπής και βέβαια. Αυτό σημαίνει και το restart. Εν κινήσει, παρακαλώ. Αυτό είναι και το restart το οποίο λέτε και προχωράτε και πάτε παρακάτω. Ωστόσο, ο ουσιαστικά μεγάλος στρατηγικά πολιτικά αντίπαλός σας, ποιος θα είναι, η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ? Πάντα η δεξιά. Πάντα η δεξιά. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Είδατε προηγουμένως τι σας ανέφερα. Όχι, γιατί συνεχίζετε απλά να κουβεντιάζετε ότι ο μεγάλος σας αντίπαλος αυτή την ώρα για το ποιος θα έχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι το Πασόκ. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Και επειδή δεν θέλω να αφήνω πράγματα να φεύγουν και να λέω ότι δεν τα ρωτάω, δεν το έκανα ποτέ μου και δεν θα το κάνω. Και σας το λέω ευθέως και σας ρωτάω μάλλον ευθέως. Το Πασόκ είναι μια δύναμη του 11%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα εξουσίας. Πώς να το κάνουμε, τελείως διαφορετικά πράγματα. Σεβόμαστε το Πασόκ, ακούμε τις απόψεις του, σε πολλά πράγματα έχουμε και κοινές, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το Πασόκ έχει μια ιστορία, έχει μια κατάρρευση για συγκεκριμένους λόγους και δεν μπορεί να κάμψει ισχυρά. Σε αυτή τη μεγάλη δική μας τώρα δεν καταφέρει πολλά πράγματα, μόλις 3%. Το Πασόκ είναι κάτι διαφορετικό. Ένας είναι ο στρατηγικός μας αντίπαλος. Η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά πολιτική. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Πώς στοχοποιείται ο κόσμος, ότι ο φτωχός γίνεται φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος στα χρόνια διακυβέρνηση της δεξιάς. Mm-hmm. Αυτό το ξέρει ο πολίτης. Το έχει ζήσει στο πετσί του από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτός λοιπόν είναι ο στρατηγικός αντίπαλος. Τώρα από εκεί πέρα, το τι θα επιτύχουν τα υπόλοιπα κόμματα, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Προφανώς είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας όσο μπορούμε παραπάνω για να δούμε την επόμενη μέρα. Είναι σημαντικό όμως βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό αφήγημα, μια πρόταση δηλαδή. Πολιτική, πάνω στην οποία θα συστοιχειωθούμε και θα ομογενοποιήσουμε το μήνυμα. Άλλο ένα ζήτημα το οποίο είχαμε κάνει λάθος στη στρατηγική μας. Ποιο ήταν αυτό? Ο Μητσοτάκης τι έλεγε? Εκβιαστικά, εκβίαζε τον κόσμο, αλλά έλεγε σταθερότητα, υποτίθεται. Μόνο σταθερότητα δεν είναι αυτή η κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έλεγε σταθερότητα και έλεγε: εγώ θέλω
να με κάνετε παντοδύναμο. Ανεξέλεγκτο, ανέλεγκτο, δηλαδή αυτοδύναμο. Αυτό θέλω. Αυτοδυναμία ή θάνατος που έλεγε. Ήταν εκβιαστικό, μεν, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα. Εμείς, πιστεύοντας ακράδαντα στη λογική των συνεργασιών που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, άλλωστε και η αριστερά και η κεντροαριστερά πάντα συνέδε τις πολιτικές της με την απλή αναλογική, τίναμε χείρα συνεργασία στα άλλα κόμματα. Το λάθος μας ήταν ότι εκεί κάπως, όταν βλέπαμε ότι αρνούνται όλοι για τους δικούς τους μικροπολιτικούς λόγους, Πασό, Κουκουέ, Νέρα κτλ., εκεί έπρεπε κάπως στο τέλος του 2022 να πούμε: όπα, stop. Αφού δεν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο, προχωράμε κι εμείς μια αυτόνομη πορεία για να κερδίσουμε τις εκλογές και όπου πάει. Διότι εμείς θεωρούσαμε ότι η σταθερότητα είναι να υπάρχει κυβέρνηση στις 22 Μαΐου, που δεν υπάρχει. Γιατί ο Μητσοτάκης εκβίασε πολιτικά και φτάσαμε εδώ, φτάσαμε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Έδειξε και αδυναμία και έλλειψη στρατηγικής. Και ουσιαστικά εγκλωβιστήκαμε στην ίδια μας την πρόταση, που ήταν μια χαρά, πολύ σωστή σε πολιτικό επίπεδο. Είπαμε, σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει, αλλά εδώ, στην ελληνική δημοκρατία, εδώ στα Βαλκάνια, φαίνεται ότι ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν και αυτό άλλο ένα αίτιο. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Μαμουλάκη.